257 σελίδα και πέμπτο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο. Έσδρας, σελίδες 457, κεφάλαιον έψιλον. Τότε προεφύτευσαν ο προφήτης Αγγαίος και Ζαχαρίας, ο υιός του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντας προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθίλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ και άρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο δε καιρό ελθόντες προς αυτούς Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και σε θάρβος Ναή και οι συνεταίροι αυτού είπαν προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν σε εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να γύρετε τούτον τον τείχον? Και τότε είπομεν προς αυτούς, ποια είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εσοικοδομούσι, την οικοδομήν ταύτην. Αλλά επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ή το ο οφθαλμός του Θεού αυτών και δεν είναι δύνατο να πάψω συν αυτούς έως σου έλθει η υπόθεση προς τον Δαρίον. Και τότε έδωκαν απόκριση διεπιστολής περί τούτου. Αντίγραφον της επιστολής, την οποία Ταθναή, ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και ο σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι αυτού οι Αφαρσαχαίοι, οι εντεύθεν του ποταμού απέστειλαν προς Δαρίον τον βασιλέα. Απέστειλαν επιστολή προς αυτόν εν ήτο γεγραμμένον ούτως. Εις τον Δαρίον τον βασιλέα πάσα ειρήνη, γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας προς τον οίκον του Θεού του Μεγάλου και αυτός οικοδομείται με λίθους μεγάλους και εντίθεται ξύλα εις τους τοίχους και το έργο τούτο προχωρεί ταχαίως και ευωδούται εις τα σχήρας αυτών. Και ρωτήσατε σε εκείνους τους πρεσβυτέρους ελαλήσαμε προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν σε εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να γύρετε τούτον τον τοίχον? Έτι και τα ονόματα αυτών ρωτήσαμεν για να συμφανερώσομεν και γράψομεν προσέ τα ονόματα των ανδρών των επικεφαλής αυτών. Και απεκρίθησαν προς ημάς ούτω λέγοντες. Ημείς σήμεθα η δούλη του Θεού του ουρανού και της γης και οικοδομούμεν τον οίκον των προπολών ήδη ετών οικοδομηθέντα, τον οποίον βασιλεύς μέγας του Ισραήλ οικοδόμησε και ανήγειρεν. Αφού όμως οι πατέρες ημών παρόργησαν τον Θεόν του ουρανού, παρέδωκεν αυτούς εις την χείραν του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος του Χαλδαίου, και κατέστρεψε τον οίκον τούτον και μετόκισε τον λαόν στην Βαβυλώνα. Πλην, εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο βασιλεύς κύρος έδωκε προσταγήν να οικοδομηθεί ο οίκος τούτος του Θεού. Και τα σκεύη έτη τα χρυσά και αργυρά του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έλαβε εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, και έφερε αυτά εις τον ναό της Βαβυλώνος, ταύτα ο κύρος ο βασιλεύς εσήκωσεν εκ του ναού της Βαβυλώνος και παρεδόθησαν εις τον ονομαζόμενον Σασαβασάρ, τον οποίον είχε κάμει έπαρχον. Και είπε προς αυτόν, λάβε τα σκεύη ταύτα, είπαγε φέρε αυτά εις τον ναό των εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του Θεού ας οικοδομηθεί εν το τόπο αυτού. Τότε ελθόν ούτως ο Σασαβασάρ, έθεσε τα θεμέλια του οίκου του Θεού εν του εν Ιερουσαλήμ και από εκείνου του χρόνου έως τη σήμερα οικοδομείται και δεν τελείωσε. Τώρα λοιπόν εάν φαίνεται αρεστόν στον βασιλέα, ας γίνει έρευνα εν το θησαυροφυλακείο του βασιλέως των Ευαβυλώνη, εάν είναι αληθινόν ότι εξεδόθη διαταγή παρακύρου του βασιλέως να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού εν Ιερουσαλήμ και ας αποστείλει ο βασιλεύς προς ημάς την θέληση αυτού περί τούτου. Τότε Βαδαρίος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγή και ερεύνησαν εν της αρχής όπου κείται η θησαυρή εν Βαβυλώνη και ευρέθηκαν εν Χαμαθά εν το παλατείο των εν τη επαρχία των Μίδων εις τόμος και ήτο εν αυτό υπόμνημα και γραμμένον ούτως. Εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως, κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος ο τόπος στον οποίο προσφέρονται θυσίε και αστεθώσει τα θεμέλια αυτού δυνατά. Το ύψος αυτού 60 πήκε, το πλάτος αυτού 60 πήκε. Τρεις μεγάλες σειρές μεγάλων λίθων και μία σειρά ξύλων νέων και τα αναλώματα δοθώσιν εκ του οίκου του βασιλέως.
τα χρυσά έτη και τα αργυρά σκεύη του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έλαβε εκ του ναού της του εν Ιερουσαλήμ και έφερε εν Βαβυλώνιας αποδοθώσιν, και σε επανέλθωσιν εις τον ναόν εν Ιερουσαλήμ, έκαστον εις τον τόπον αυτού και αστεθώσιν εις τον οίκον του Θεού. Τώρα λοιπόν τα Θναή έπαρχε τον πέραν του ποταμού Σεθάρ Βοσναή και συνετέρησας η Αφαρσαχέη υπέραν του ποταμού, απομακρύνθητε εκείθεν. Αφήσατε το έργο τούτο, τούτου του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας οικοδομήσωσιν τον οίκον τούτον του Θεού εν το τόπο αυτού. Εξεδόθη έτη απ' εμού διαταγή τι θέλετε κάμει εις τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων τούτον δια την οικοδομή τούτου του οίκου του Θεού. Εκ των υπαρχόντων του βασιλέως, εκ του φόρου των πέραν του ποταμού, θέλουν συνδοθεί αμέσως αναλώματα εις τους ανθρώπους τούτους δια να μην εμποδιστώσει. Και ούτιν ως πράγματος έχουσιν χρίαν και μόση και χρύη και κρύη και πρόβατα δια τας ολοκαυτώσεις του Θεού του ουρανού, σύτος, άλλας, ίνος και έλεον. Κατά την αίτηση των ιερέων, των Ιερουσαλήμ ας δίδονται εις αυτούς καθημέραν άνευ ελήψεως. Δια να προσφέρω συνθυσίας ως μην ευωδίας προς τον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται υπέρ της ζωής του βασιλέως και των ιών αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή παντός ανθρώπου, ως της παραλλάξει τον λόγο τούτον, να αποσπαστεί ξύλον εκ της οικίας αυτού και να στηθεί και να κρεμαστεί επ' αυτό, η δε οικία αυτού ας γίνει δια τούτων κοπρών. Και ο Θεός, ως της κατόκισε το όνομα αυτού εκεί, ας εξολοθρεύσει πάντα βασιλέα και λαών, ως της εκτείνει την χείραν αυτού δια να παραλλάξει τι, ώστε να καταστρέψει τον να καταστρέψει τούτον τον οίκον του Θεού τον Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρίος εξέδωκα την διαταγήν, ας εκτελεστεί ταχαίως. Τότε τα Θναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, ο Σεθάρβος Ναή και συνεταίρη αυτών, κατά τα προσταχθέντα υπό του Δαρίου του βασιλέως, ούτως έκαμον ταχαίως αμήν. Με θαύμα μεγάλο λοιπόν, ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει με προφητικό λόγο στο λαό Ισραήλ, ότι για 70 χρόνια θα είναι εχμάλωτη και εξόριστη στη γη των Χαλδαίων. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατον και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί κάνει πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα, ενώ είναι ανθρωπίνως αδύνατον να λάβουν χώρα, ο Θεός ευρίσκει τρόπο, τα πραγματοποιεί και μάλιστα ο τρόπος που βρίσκει φαίνεται τόσο απλός. Και όχι μόνο αυτό, έχει προγραμματίσει και εκ των προτέρων, γιατί ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που δεν ξέρει το μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στον Κύριο είναι μπροστά καθαρό. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι 70 χρόνια είναι αναγκαία για την επιστροφή μετάνοια του λαού Ισραήλ, προετοίμασε με απόλυτο τρόπο την επιστροφή του μέσα σε αδυναμία, μέσα σε εχμαλωσία. Μέσα από τον προφητικό λόγο έγραψε για τον Κύρο, εκάλεσε το Δαρίο μέσα από τον Δανιήλ και του άλλαξε την καρδιά και πίστεψε στο Θεό, διαδέχθηκε τον Δανιήλ ο Κύρος και ο Κύρος πάρα πολύ εύκολα έδωσε διαταγή επιστροφής. Επέστρεψαν. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι τέλειωσε ο αγώνας. Ο αγώνας του χριστιανού συνεχίζεται. Μπορεί κάτι να διόρθωσε ο Θεός, κάτι να έφτιαξε ο Θεός, κάτι να δημιούργησε ο Θεός, κάτι να προετοίμασε ο Θεός. Αλλά όπως ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και το συντηρεί, γιατί αν δεν το συντηρήσει ο Θεός, το σύμπαν δεν μπορεί να διατηρηθεί. Θα τρακάρουν τα σώματα το ένα πάνω στο άλλο. Είναι ο δημιουργός των πάντων, αλλά και ο συντηρητής των πάντων. Έτσι λοιπόν και ό,τι δημιουργεί, και αδελφοί μου αγαπητοί, αυτό να το προσέχουμε στη ζωή μας. Ό,τι δημιουργεί ο Θεός στη ζωή μας, όσο και ευλογημένο να είναι, εάν δεν το συντηρήσει, θα διαλυθεί.
Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε το Θεό μόνο σαν δημιουργό στη ζωή μας και μετά εφησυχάζουμε, αλλά συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε γιατί τον χρειαζόμαστε ιδιαίτερο σαν συντηρητή. Και όχι μόνο σαν συντηρητή, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που άρχισε το καλό έργο είναι και ο μόνος που μπορεί να το τελειώσει. Ο χριστιανός λοιπόν που παίρνει και εφησυχάζει, το βέβαιο είναι ότι θα το χάσει αυτό που πήρε. Ο χριστιανός που παίρνει από το Θεό, ζητώντας, με ηκεσίες, με δεήσεις, και γνωρίζει ότι στη ζωή μας τίποτα δεν είναι δεδομένο, όσο και ασφαλές αν φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο κατέχουμε γιατί είναι δοσμένο από το Θεό, και πέσει στη μεγάλη παγίδα της αμεριμνησίας ή της σκοτούρας και της προσπάθειας για άλλα πράγματα, το βέβαιο είναι ότι θα το χάσει. Έτσι έγινε και με το λαό Ισραήλ. Με το που βρέθηκαν εκεί, ο μεν Ζωροβάβελ αγωνίστηκε και σύμφωνα με τον προφητικό λόγο οικοδόμησε το ναό, ήρθε η πρώτη δυσκολία, μεγάλη δυσκολία, τους σταμάτησαν και μετά ξεχαστήκανε. Είπαν εντάξει, και ξεχαστήκανε μια λέξη και άρχισαν να αγωνίζονται και να μεριμνούν για πράγματα τα οποία είχαν σχέση με την προσωπική του ζωή. Με αποτέλεσμα ο ναός του Θεού, για τον οποίο ο Θεός τους έβγαλε από την εξορία, από την αιχμαλωσία και τους έφερε, να παραμένει ερυπωμένος και να μην καταλαβαίνουν τίποτα, και αντιθέτως να έχουν βρει και την ωραία δικαιολογία. Δεν είναι ακόμη ο καιρός να οικοδομήσουμε. Και αυτό το σκέφτηκαν μόνοι τους. Δεν τους το είπε ο Θεός. Βεβαίως εμπόδια θα έρθουνε. Αυτό όμως το εμπόδιο δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεπεραστεί, ότι δεν θα αγωνιστούμε για να ξεπεραστεί. Η ζωή μας δεν θα είναι ανθόσπαρτη. Δεν μας το υποσχέθηκε αυτό ο Θεός, αλλά θα είναι ευλογημένη. Αυτό μας υποσχέθηκε ο Θεός. Και τι σημαίνει ευλογημένη? Ο Θεός θα είναι μαζί σου, ο Θεός θα είναι βοηθός σου, και αν εσύ ζητάς θα βρίσκεις, αν αιτείς θα λαμβάνεις, αν χτυπάς την πόρτα θα σου ανοίγεται. Εάν θεωρήσεις ότι είσαι καλά και ξεχάσεις την αποστολή σου, ο Θεός να μας φυλάει σε αυτό, να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν ξεχαστείς και παραβλέψεις την αποστολή που ο Θεός σου έχει αναθέσει, το έργο το οποίο ο Θεός σου έχει αναθέσει, τη δουλειά την οποία ο Θεός, για την οποία ο Θεός έχει προσκαλέσει, και μην πάει το μυαλό σας σε μεγάλα έργα πνευματικά. Μια γυναίκα, αποστολή της έχει να μεγαλώσει τα παιδιά της. Ένας άντρας, αποστολή του έχει να φροντίζει τη γυναίκα του και να κυβερνάει τον οίκον του. Ένας αδελφός μέσα στην εκκλησία, αποστολή έχει να είναι φύλαξ του αδελφού του και να αγαπάει ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Και όσο να συνεχίζω θα βρίσκω τις αποστολές που ο Θεός έχει μέσα από το Λόγο Του φανερώσει σε όλους μας, ώστε όλοι, καθώς είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και πρέπει αυτό να μας το αποκαλύπτει ο Θεός, και ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του μόνο όταν παριστούμε τα σώματά μας θυσία ζώσα εις το Θεό, Αγία ευάρεστο, δικαία, και αυτό να είναι η λογική μας λατρεία. Λατρεύω το Θεό δεν είναι μια λέξη
έτσι αόριστη. Λατρεύω το Θεό σημαίνει υπηρετώ με προσφορά, με θυσία. Η ελληνική λέξη λατρεύω σημαίνει υπηρετώ προσφέροντας, εργαζόμενος, θυσιάζοντας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέγει? Κύριον το Θεό σου θα προσκυνήσεις και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις. Δεν θα υπηρετείς άλλα πράγματα πάνω από τον Κύριο. Και οι αληθινοί προσκυνητές προσκυνούν και λατρεύουν το Θεό μόνο εν πνεύματι και αληθεία. Αν ξεχαστεί ο χριστιανός, το βέβαιο είναι ότι θα έρθει φτώχεια. Πέρασαν από το 536 μέχρι το 520, 16 χρόνια, και ο λαός Ισραήλ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Πήγαινε από πτώση σε πτώση, από κακομοιριά σε κακομοιριά, από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Και ενώ έσπερνε πολύ, θέριζε λίγο. Και ενώ έτρωγε, δεν χόρτενε. Και ενώ έπινε, δεν ευχαριστήτω. Και ενώ ενδιόταν, δεν θερμενόταν. Και ενώ μισθοδοτήτω, το βαλάτιό του ήταν τετρυπημένο. Δηλαδή, λένε οι άνθρωποι, εμείς στην Ελλάδα, δεν φτούραγε τίποτα στη ζωή του. Δεν είχε αποτέλεσμα κανένα. Και όσο πήγαινε αυτό, γινόταν όλο και χειρότερο. Και δεν κάθισε να σκεφτεί, μα γιατί? Εδώ είναι εμφανές ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Δεν είναι μαζί μας. Και ο Θεός αγαθός σήκωσε δύο προφήτες, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία. Και αν θέλετε να το διαβάσουμε από τη σελίδα 831, να δούμε την εκπαίδευση που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους και με τα έργα του και με το λόγο του. Προφήτευσαν λοιπόν ο Αγκαίος και ο Ζαχαρίας προς το λαό του Ισραήλ, τον απελευθερωμένο από την αιχμαλωσία, τον μεταφερθέντα ήδη με θαύμα μεγάλο στη γη Ισραήλ, και αυτόν τον λαό ο οποίος ήδη είχε βάλει τα θεμέλια του ναού αλλά δεν είχε εργαστεί καθόλου γι' αυτό. Και λέει ο Κύριος, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, δύο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο του Αγκαίου. Ο λαός αυτός λέγει, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου δι' Αγκαίου του προφήτου λέγοντος, εσείς λέτε ο καιρός δεν ήρθε να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, να εργαστείτε γι' αυτό για το οποίο ο Θεός σας έφερε εδώ. Το τονίζω σας παρακαλώ αδερφοί μου αυτό. Ο Θεός εδώ μας έφερε για να εργαστούμε, για να προσκυνήσουμε και να λατρεύουμε Κύριον το Θεόν μας. Δεν μας έφερε να κοιμόμαστε, να ησυχάζουμε και να φροντίζουμε, να μεριμνούμε μέσα στην αμεριμνησία των πνευματικών για τα υλικά μόνο. Είναι καιρός εσάς να κατοικείτε σε οίκους που φτιάχνετε όμορφους, ενώ ο οίκος του Θεού είναι έρημος? Τώρα λοιπόν συλλογιστείτε τα σοδούς σας. Τους προσκαλεί να σκεφτούνε. Σπήρατε πολύ, αλλά εισοδεύσατε λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Αλλά αγαθός ο Θεός εξηγεί. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τα σοδούς σας. Ανεβείτε στο όρος. Κόψτε ξύλα και φέρτε τα. Οικοδομήστε το λαό. Το
τον ναό, τον οίκον, και εγώ θα ευαρεστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ. Εγώ είμαι έτοιμος να δοξαστώ στο έργο σας, στον κόπο σας, γιατί να ανεβείτε στο όρος για να κόψετε ξύλα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αφήσετε άλλες ασχολίες ή την ξεκούρασή σας και να ασχοληθείτε με την αποστολή σας, με το έργο σας. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αδερφοί, και στην πατρίδα μας, το είχαμε παρακάνει με την καταναλωτική λεγόμενη κοινωνία. Όλοι έτρεχαν να πάρουν πιο μεγάλα σπίτια, πιο καλά σπίτια, όλοι μας. Όλο το καλύτερο, και κουραζόμαστε μια δουλειά, δυο δουλειές, και κάναμε, και ο Θεός να μας φυλάει, και κάνανε και ψιλοκομπίνες και μεγαλοκομπίνες. Γιατί? Για να πάρουν πιο μεγάλο αυτοκίνητο, για να κάνουν πιο πολλά να έχουνε. Και εδώ σου λέει, καλά δεν καταλαβαίνετε? Έχετε φατνοτούς οίκους, αλλά ευλογία δεν έχετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μετανοήσετε? Για ξανασκεφτείτε. Επιβλέψατε στο πολύ, αλλά τελικά έγινε λίγο. Αυτό το κρέμισμα τώρα, και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο το δυτικό κόσμο, ο οποίος χάνει την πίστη του και αυξάνεται η αθεία, αλλά και οι εκκλησίες είναι σε απόλυτη πτώση, σε ελευθέρα πτώση. Χάνεται η πνευματικότητα, εχάθη. Προσευχές γίνανε προσευχούλες και οι λατρείες γίνανε διασκεδάσεις και το κήρυγμα έγινε έκθεση ιδεών και η προσέγγιση στο Θεό ανύπαρκτη. Η εκοσμίκευση πλήρης. Δεν λέω για μας, λέω για όλους μας. Η εκοσμίκευση πλήρης, η απουσία της αφιέρωσης εμφανής, η σεμνότητα χαμένη και η περιφρόνηση των εντολών του Θεού πλήρης. Αυτές είναι οι εκκλησίες. Αυτή ήταν τότε ο λαός Ισραήλ. Και εδώ αρχίζει την εκπαίδευση. Πρέπει να γερθούν εκ του ύπνου, γιατί πλησίασε η μέρα. Εφθάνει η νύχτα. Ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσον του. Πάει η χαρά, πάει η ευφροσύνη. Η γη απέκλεισε τον καρπό της. Καμία καρποφορία, ούτε Πνεύματος Αγίου, ούτε εισαγιασμών, ούτε στόματος που λαλεί το Λόγο του Θεού. Καμία καρποφορία. Η ανομβρία συνεχόμενη. Η πρόταση, μετανοείται. Σταματήστε και ανεβείτε στο όρος. Τότε ήταν το όρος για να κόψουν ξύλα. Τώρα είναι το όρος της παρουσίας του Θεού. Ανεβείτε στο όρος. Πάρτε υλικά και ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί, λέει ο Θεός. Ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί τον ναόν του Θεού, τον οίκον του Θεού. Γιατί αν συνεχίσετε έτσι, ούτε σίτο, ούτε γλεύκος, ούτε έλαιον, ούτε κτίνη, τίποτα δεν θα υπάρχει σε λίγο. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το έχει βάλει βαθιά στην καρδιά μου ο Θεός αυτό. Να προσευχηθούμε να μας ευλογήσει ο Θεός για να σωθεί η πατρίδα μας.
Από εμάς εξαρτάται. Θα μου πεις από σένα και από μένα, ναι. Από ποιον τον καταλάβει. Η επιστροφή μας στο Θεό θα φέρει την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Και αντί να λέμε πω τι γίνεται και τι θα πάθουμε και κλείνουν τα μαγαζιά και δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι και στενοχωριέμαι, τι στενοχωριέσαι, μπες μέσα στο όρος του Κυρίου, ανέβα πάνω. Πρέπει να αρχίσουμε νηστείες και προσευχές, αδερφοί. Είναι υποχρέωσή μας. Θα μας ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Κάθε Κυριακή τρώμε και πίνουμε και καλά κάνουμε. Τουλάχιστον μία Κυριακή το μήνα να έχουμε νηστεία και προσευχή, αδερφοί. Και εγώ λέω τώρα να το αποφασίσουμε. Να μην το κουβεντιάσουμε. Όταν το κουβεντιάζω δεν παίρνω καλές αποφάσεις. Όταν μας οδηγεί ο Θεός παίρνουμε καλές αποφάσεις. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Και την περασμένη Παρασκευή θα έχουμε ολονυχτία. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν, Άννα. Αμήν. Εγώ όμως και ο οίκος μου λέω τώρα, εγώ και ο οίκος μου, εγώ και η Άννα μόνο. Πάντοι άλλοι φύγανε από ο οίκος μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο οίκος μας είναι η Εκκλησία. Άρα όλοι μαζί, αδερφοί. Κάθε Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, αν συμφωνείτε να σηκώσετε το χέρι σας, αδερφοί. Με όλη την καρδιά. Με όλη την καρδιά. Την προηγούμενη Παρασκευή νηστεία, συγγνώμη, ολονυχτία. Όσο μπορούμε. Θα βρούμε. Πότε θα το βρούμε, αδερφοί. Να βάλουμε τους νόμους. Τους νόμους και τους θεσμούς και τους κανονισμούς. Η πρώτη Κυριακή του μήνα δεν θα έχουμε κατώη. Αμήν. Και θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Και θα καθόμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ. Την προηγούμενη Παρασκευή εκείνης της Κυριακής θα έχουμε ολονυχτία. Αμήν, αδερφοί. Αλληλούια. Έχουμε ευθύνη, αδερφοί. Ο χριστιανός δεν είναι κακομοιριασμένος. Δεν κλαίει τη μοίρα του. Δεν είναι κισμέτ. Όπου μας έτυχε, μας έλεγε. Είναι αγωνιζόμενος. Στον αγώνα θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αμήν, αδερφοί. Στον αγώνα θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και υπήκουσεν. Αλληλούια. Και υπήκουσεν ο Ζωροβάβελ, ο Υιός του Σαλαθιήλ, ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ο Ιερεύς Ωμέγας, και πάντο υπόλοιπον του λαού, εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών, και εις τους λόγους Αγγέου του Προφήτου, καθώς απέστειλεν αυτούς ο Κύριος, και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Αυτό θέλει ο Θεός, να υπακούσουμε. Να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να μας μιλάει ο Λόγος του Θεού και εμείς να λέμε αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν, Κύριε, θα λέμε εμείς. Και λάλησε τότε ο Κύριος. Σαν να λαλήσε εμάς τώρα αφού πήραμε αυτή την απόφαση. Και λάλησε ο Αγγέος ο απεσταλμένος του Κυρίου. Κατά την αγγελία του Κυρίου προς τον λαό λέγον. Εγώ είμαι με εσάς, λέγει Κύριος. Αλληλούια. Εγώ τώρα θα είμαι με εσάς. Που πήρατε απόφαση, εγώ θα είμαι με εσάς. Πήραμε την απόφαση. Εγώ θα είμαι με εσάς. Και διήγηρε ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του Ιού του Ιωσεδέκ, και το πνεύμα παντός του λαού, του υπολείπου του λαού, και ήλθον και εργάζοντο εν το οίκου του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών, εν τη 24η μέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου του Βασιλέως. Ο Θεός τους υποσχέθηκε, αλλά δεν εκτέλεσε. Σου λέει, θα είμαι μαζί σας. Πήρατε την απόφαση. Την πήραμε. Αλλά πότε άλλαξε τα πράγματα ο Θεός? Διαβάζουμε Β' κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Συλλογιστείτε τώρα από τις ημέρες ταύτης και επέκεινα, από τις Τετάρτης και 20ης ημέρας του 9ου μηνός, από τις ημέρας καθήνε θεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε.
είναι σπόρος εν τη αποθήκη. Έτι και η Άμπελος και η Σική και η Ροδία και η Λέα δεν εκαρποφόρησαν. Από τη ημέρα ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Η μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται την ημέρα της απόφασης, αλλά η μεγάλη αλλαγή γίνεται την ημέρα της πρώτης εκτέλεσης της απόφασης. Εμείς πήραμε την απόφαση. Δεν ξέρω πότε είναι πρώτη Κυριακή, αλλά την πρώτη Κυριακή θα μείνουμε. Του μήνα. 2 Δεκεμβρίου. Και δεν ξέρω πότε είναι η μέρα Παρασκευή η προηγούμενη. 30 θα έχουμε ολονυχτία. Και από την πρώτη μέρα, αδερφοί, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Από την πρώτη μέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπροστά στα μάτια τους βλέπουν, γιατί αρχίζουν τώρα και μαζεύουν ξύλα, αρχίζουν και οικοδομούν. Και μπροστά στα μάτια τους βλέπουν ένα ναό, πολύ μικρό, μπροστά σε αυτόν που είχε χτίσει ο Σολομών. Πολύ ασήμαντο. Όπως και εμείς βλέπουμε την εκκλησία μας, πολύ μικρή και ασήμαντη σε σχέση με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι, δεν είναι τι βλέπουμε, είναι τι θα πει ο Θεός. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Και το 7ο μηνύτη, 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου πάλι δι' Αγκαίου του προφήτου λέγον. Λάλησον τώρα προς τον Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν, τον ιόν του Ιεσεδέκ, τον ιερέα τον Μέγα, και προς το υπόλοιπο του λαού. Τις μεταξύ σας έμεινεν ως τις είδε τον οίκον τούτον εν την πρώτη αυτού δόξη, και οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι στους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον? Δεν είναι ασήμαντος? Δεν είναι τυποτένιος? Αυτόν που φτιάχνετε εσείς σε σχέση με αυτόν που έφτιαξε ο Σολομών πριν 500 χρόνια? Πλήνε δυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέει ο Κύριος, εν δυναμού Ιησού Ιε του Ιωσεδέκο Ιερεύστου το Μέγας, εν διαμού πας ο λαός του τόπου, λέει ο Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μου, όταν εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θέλει μένει μεταξύ σας, μη φοβήστε. Τι σημαίνει εγώ θα είμαι μαζί σας? Δεν είναι μια αόριστη έκφραση που λέει ο Θεός. Είναι ότι το πνεύμα μου το Άγιο θα είναι εν δυνάμει μαζί σας. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύσει των ουρανών και τη γη και τη θάλασσα και την ξηρά. Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη. Και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτων των ασήμαντων στα μάτια σας. Θέλω εμπλήσει δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι δηλαδή τι βλέπετε, δεν είναι η κατασκευή. Είναι ότι αφού ακούτε το λόγο μου και υπακούτε, αυτό το λίγο που κάνετε εσείς, επειδή θα είμαι μαζί σας, επειδή το πνεύμα μου το Άγιο θα είναι ανάμεσά σας, εγώ αυτό το λίγο που κάνετε θα το εμπλήσω δόξης. Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου του του οίκου θελήστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει τη δική μου την ειρήνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Να πως ανταποκρίνεται τώρα ο Θεός στην υπακοή, στον προφητικό λόγο, στην υπακοή του λαού, στον προφητικό λόγο. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι το μέλλον μας δεν εξαρτάται από αυτά που γίνονται δίπλα μας. Το μέλλον μας εξαρτάται από αυτά που γίνονται στον ουρανό. Το μέλλον μας εξαρτάται από αυτά που γίνονται μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό ξαναλέω
Ο χριστιανός δεν είναι κακομύρης, κλαψάρης. Όχι, κλαίμε, αλλά κλαίμε από την παρουσία του Θεού. Δεν είναι γκρινιάρης. Δεν είναι απελπισμένος, απογοητευμένος, που να θέλει, δεν αντέχω άλλο, απέκαμα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός που απέκαμε? Αυτός που δεν προσεύχεται. Αυτός που δεν ακούει τον Κύριο, τη φωνή του Θεού. Αυτός που δεν πλησιάζει να ρωτήσει τον Κύριο, τι θέλεις να κάνω. Δεν εξαρτάται από αυτό το λίγο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί λίγο μπορούμε να κάνουμε, για να μην πω καθόλου και τίποτα. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά εξαρτάται από αυτά που μπορεί να κάνει ο Χριστός. Και ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ιδιαίτερα δεν τις έσκατε σε αυτές οι μέρες που όλος ο κόσμος σύεται και είναι προφητευμένο. Έτσι άπαξ μια φορά ακόμη, εγώ ο Κύριος θα σύσω και τη γη και τον ουρανό, και τα γήινα και τα ουράνια, και τα ανθρώπινα και τα πνευματικά, και τις δουλειές και τις επιχειρήσεις και τις εκκλησίες, όλα θα τα σύσω. Με σεισμό. Γιατί, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, όχι για πλάκα, όχι για αστείο, γιατί πρέπει να μετατεθούν τα χειροποίητα, πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα, να γκρεμίσουν, να πέσουν τα σαλευόμενα. Πρέπει να μείνουν τα ασάλευτα. Πάνω στα ασάλευτα ο Θεός θα οικοδομήσει το έργο του, τη δόξα του. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο, τόσο με τέτοια όμορφη λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού, αυτό το καινούριο πνευματικό σεισμό που έχει ξεκινήσει. Γιατί αν αρχίσει, λέει ο Λόγος του Θεού, άρχισε η κρίση από του οίκου του Θεού, τι θα γίνει απ' έξω? Θεός τώρα ανακατεύει όλους τους ανθρώπους μέσα στην πνευματική ζωή των ανθρώπων και στη φυσική, με μια κουτάλα μεγάλη. Θυμάμαι όταν έφτιαγνε πετιμέζι η μάνα μου όταν ήμουν μικρός, καθώς έβραζε έβγαινε πάνω τα βρώμικα και είχε μια μεγάλη κουτάλα και τράβαγε και καθάριζε και πέταγε απ' έξω, και τράβαγε και καθάριζε και πέταγε απ' έξω, και έμενε κάτω ένα πετιμέζι γλύκισμα. Αυτό κάνει ο Θεός. Θα αφήσει ένα πετιμέζι γλύκισμα, αδερφοί, να μην είμαστε από αυτούς που θα τραβήξει κουτάλα απ' έξω. Ο Θεός να μας φυλάει. Για ακούτε τι ωραία που το εξηγεί και επί προσωπικού επίπεδου. 20 εδάφιο διαβάζω. Και έγινε πάλι λόγος Κυρίου προς τον Αγκαίον την 24η του μηνός λέγον, λάλησον προς τον Ζωροβάβελ τον διοικητή του Ιούδα λέγον, εγώ σχείω τον ουρανό και τη γη. Τι σημαίνει αυτό? Έλα να σου εξηγήσω. Θα καταστρέψω το θρόνο των βασιλείων, θα εξολοθρεύσω την ισχύ των βασιλείων και των εθνών, θα καταστρέψω αμάξας και ανεβάτας, και οι ύπηκοι αναβάτες αυτών θα πέσουνε έκαστος δια της ορομφαίας του αδελφού αυτού. Και αυτό γίνεται τώρα. Ο ένας πολεμάει τον άλλον, ο ένας βρίζει τον άλλον. Οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, όλοι έχουν, να το πω, όλοι έχουν κάνει τις αμαρτίες τους, για μην πω λεπτομέρειες, και φοβόνται ο ένας από τον άλλον και κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Όλα γκρεμίστηκαν, τα βλέπετε αδερφοί ότι γκρεμίζονται. Κόμματα, επιχειρήσεις, βασίλεια, όλα γκρεμίζονται. Τίποτα δεν μένει όρθιο. Πάει η περηφάνεια των ανθρώπων. Έμπαιναν οι άνθρωποι με την τομέα και εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Τώρα λέει πτώχευσης. Τώρα πήγαινε μέσα γιατί χρωστάς. Όχι μην με πιάσουνε γιατί τα έχω αφορολόγητα. Όποτε θα πάθω. Όλα γκρεμίζονται. Αλλά οι εκκλησίες χειρότερα ακόμη. Ας τα ελεύθερα τα παιδιά να πάνε στην αμαρτία. Δεν πειράζει τούτο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει και τ' άλλο. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα πάμε στον ουρανό. Γιατί θα πάμε στον ουρανό? Γιατί μας αναγέννησε ο Κύριος. Και λοιπόν, μα δεν έχει ο Θεός γόμα να σβήνει.
τα ονόματά μας από το βιβλίο της ζωής. Αν έχει γόμα, λέει, ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τώρα σώζονε αυτόν σωθήτο. Όποιος αντέξει τώρα να μείνουμε στο Χριστό, αδερφοί, στο έργο του Θεού. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μεγάλη σωτηρία. Τώρα είναι η σοδιά. Τώρα που τα γκρεμίζει όλα ο Θεός και δεν μένει τίποτα όρθιο. Και εν τη ημέρα εκείνη, 23 εδάφιο, η αλλαγή τώρα. Λέγει Κύριος των δυνάμεων, εγώ θέλω λάβει εσένα Ζωροβάβελ. Και ποιος είναι ο Ζωροβάβελ? Ο καθένας από εμάς μέσα στο σπίτι του. Αυτός που έχει εξουσία. Και στο σπίτι μου εγώ έχω εξουσία. Η γυναίκα μου έχει εξουσία. Όλοι έχουμε εξουσία. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό έχουμε εξουσία. Και είμαστε ελεύθεροι γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Αλλά τώρα που είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία που μας ελευθέρωσε ο Χριστός, τώρα πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας στον Θεό. Ώστε όχι μόνο να ζούμε αλλά και να περπατάμε κατά το πνεύμα. Ποιος από εδώ είναι ο Ζωροβάβελ? Ο Θεός ξέρει και ο καθένας από εμάς ξέρει ανάλογα με την απόφασή μας. Τι απόφαση παίρνεις? Γκρινιάς, κακομυριάς ή πίστης, ελπίδας και δοξολογίας? Και εν τη μέρα εκείνη λέγει Κύριος ο Θεός προς τον Ζωροβάβελ που υπάκουσε, θα σε πάρω εσένα τον δούλο μου. Α, αυτό είναι το μυστικό. Με δούλους εργάζεται ο Θεός. Δούλους ευλογεί ο Θεός. Με δούλους δοξάζεται ο Θεός. Θα πάρω εσένα το δούλο μου και θα σε θέσω ως φραγίδα στο έργο μου, γιατί εγώ σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ξέρετε ποιον έκλεξε ο Θεός? Αυτόν που αποδέχεται την εκλογή του. Γιατί μπορεί εγώ να σε προσλαμβάνω στη δουλειά μου, αλλά εσύ να μην έρχεσαι. Εγώ να σε φωνάζω που έχω δουλειά να δουλέψει για μένα, αλλά εσύ να σε τεμπέλεις. Αυτόν που έκλεξα. Και έκλεξε αυτόν που αποδέχθηκε την εκλογή του. Και αποδέχεται την εκλογή του αυτός που υποτάσσεται και υπακούει στο λόγο του. Και επειδή, αδερφοί, είμαστε άνθρωποι ουτιδανοί, ασήμαντοι, μικροί, έχουμε όμως ένα ωραίο μονοπάτι να περπατήσουμε. Το μονοπάτι της ταπείνωσης και της εξήτησης. Μπορούμε να πούμε ιδού εγώ, Κύριε, βοήθησέ με. Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Ελπίζω σε σένα, Κύριε, βοήθησέ με στην απελπισία μου. Σ' αγαπώ, Κύριε, αύξησέ μου την αγάπη. Θέλω να σε λατρεύω, Κύριέ μου. Βόηθα με, σε παρακαλώ. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που απαιτεί. Και αν δεν το κάνεις, φύγε. Έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που μας αγαπάει. Και μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπηση. Αιώνια. Και μας περιμένει. Και μας φωνάζει. Μόνο τελειώνοντας, αδερφοί, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε, ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Ευχαριστούμε το Θεό που είμαστε εδώ. Ήθε ο Θεός να διατηρήσει την παραμονή μας. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας έχει χαρίσει. Ήθε ο Θεός να διατηρήσει τα χαρίσματά Του. Δεν θέλουμε το Θεό μόνο να δημιουργεί την ευλογία, αλλά θέλουμε το Θεό να τη διατηρεί, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Θέλουμε το Θεό να την αυξάνει, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Και θέλουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να φτάσει μέχρι το τέλος και να μας βρει έτοιμος να μας παραλάβει, στο όνομα του Χριστού Πατέρα μας. Αμήν.